Έχουμε δεύτερη φορά συνέντευξη, βέβαια δεν είναι στο στούντιο, είναι τηλεφωνικά, τον Θωμά τον Βασίλα, τον πρώην αντιπρόεδρο του Εθνικού Φιλιππιάδος και παλιά στον Τηλικράτη Λευκάδος. Τι άλλο να πούμε για το ποδόσφαιρο. Και ξεκινάμε. Κύριε Βασίλα, καλησπέρα για δεύτερη φορά. Καλησπέρα κύριε Σάκο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είχαμε πει κάποια πράγματα εδώ που είχατε έρθει στην εκπομπή μας, ότι διαφερθήκατε εσείς και κάποιοι άλλοι χορηγοί της ομάδας που θέλουν να αναλάβουν τον Εθνικό Φιλιππιάδος, μιλάμε για τον Εθνικό Φιλιππιάδος, κάτι τέτοιο δεν περπάτησε. Σε πληροφορίες που είχα εγώ, είχατε μια συνάντηση πριν γίνει οι δύο γενικές συνελεύσεις, έτσι, πριν γίνουν οι δύο γενικές συνελεύσεις, οι πρόσφατες δηλαδή, την Τρίτη και την Τετάρτη. Είχατε μια συνάντηση, δεν θέλω να πω τον τόπο, ξέρω που έγινε ο τόπος, έτσι, δεν θέλω να πω το μέρος συγκεκριμένα. Και στη Φιλιππιάδα, να μην στη Φιλιππιάδα, δεν λέω, δεν θέλω να πω απλώς σε ποιο μέρος, έτσι, στη Φιλιππιάδα έγινε, αλλά δεν υπήρξε κάποια εκεί συμφωνία. Μπορείτε να μας πείτε δύο πραγματάκια γιατί δεν υπήρξε αυτή η συμφωνία? Δυστυχώς δεν υπήρξε συμφωνία, έγινε μια πρόταση... όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν έγινε αποδεχτή από μια μερίδα ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και γενικά με τον Εθνικό Φιλιππιάδος. Από εκεί και πέρα ευελπιστώ, έστω και τώρα, δηλαδή μετά την ίστη στιγμή, ο Εθνικός να βρει το δρόμο του, mm-hmm. να μπορέσει να κάνει διοικητικό συμβούλιο και να αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα γνωρίζουν και οι εμπλεκόμενοι με τον Εθνικό και πιστεύω τα γνωρίζει και ο κόσμος. Ναι, δεν μου λέει απαντάτε συγκεκριμένα κύριε Βασίλα, σας ρωτάω συγκεκριμένα γιατί δεν υπήρξε συμφωνία. Θέλω να μου πείτε ακριβώς, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το ΙΚΑ, το που είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα της Φιλιππιάδας, έτσι, του Εθνικού, κοιτάξτε, ή υπήρχε πρόβλημα στα πρόσωπα? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα το ΙΚΑ, ούτως ή άλλως, το γνωρίζετε ότι υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν αλλάζει κάτι από αυτό. Ενώ για τη λύση εννοώ του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος είναι εφικτή και άμεση, αν θελήσουν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς κόλλησε αργούν. Ο Εθνικός, από ό,τι είδα και εγώ αυτόν τον καιρό, δυστυχώς, θα το έλεγα δυστυχώς, διοικείται από την τοπική αυτοδιοίκηση και η ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, μίλησα και με τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος έχει και τη διάθεση να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά να τον πλησιώνουν ανθρώποι από τη Φιλιππιάδα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σημαντικό. Πέρα από εκεί, η λύση στο ΙΚΑ υπήρχε. Mm-hmm. Τη λύση δεν θέλουν να τη βρουν μόνοι τους. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος που είναι από πίσω. Mm-hmm. Η λύση υπάρχει. Ήδη ο νόμος δίνει αυτό το ευεργέτημα για όσες δόσεις θέλει ο καθένας. Σε κάτι ο Νίκος δόσεις, ναι. Μέχρι 100 πόσο είναι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα δεν βρέθηκε ανταπόκριση. Λόγω, θα έλεγα, πολλών παραγόντων. Εμείς είχαμε όλη τη διάθεση και το ΙΚΑ να λάβουμε και να πληρώσουμε το ΙΚΑ. Αυτό όμως μας απαγορεύτηκε. Mm-hmm. Πήγαμε σε μια γενική συνέλευση, η οποία ήταν κατ' εμένα, προσωπική μου άποψη πάντα, mm-hmm. προαποφασισμένοι, mm-hmm. λέχθηκαν κάποια πράγματα εκεί, αλλά και πάλι η λύση δεν βρέθηκε. Εσείς μιλήσατε στη Γενική Συνέλευση? Όχι, καταρχήν δεν πήρα το λόγο. Δεν υπήρχε, δηλαδή, από τη στιγμή που μιλάω με τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Μου εξηγεί ότι, κύριε Βασίλα, θα κάνουμε συμβούλιο, οπότε δεν θα σας χρειαστούμε. Mm-hmm. Και πάμε σε μια Γενική Συνέλευση, η οποία είναι... Τα πράγματα είναι προτετελεσμένων γεγονότων. Δηλαδή, για το Διοικητικό Συμβούλιο, ποιοι θα συμμετέχουν και όλα αυτά. Και τελικά και πάλι λύση δεν βρέθηκε. Σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εσείς προσωπικά, σαν Βασίλας, και τα άτομα που εκπροσωπείτε για να αναλάβουν τον Εθνικό Φιλιππιάδος, σας αποκλείστηκε διαμέσου του κυρίου Δημάρχου και σας είπε, μάλλον, όχι σας απέκλεισε ο Δήμαρχος, απλώς. Εκπροσωπούσε κάποια άτομα που λένε ότι έχουμε συμβούλιο, απλώς δεν σας θέλουμε εσάς στο συμβούλιο, να το πω με καθαρές κουβέντες. Έτσι, με απλά λόγια. Έτσι, με απλά λόγια, ότι δεν σας θέλουμε εσάς και όσους εκπροσωπούνται στο συμβούλιο, έχουμε δικό μας συμβούλιο στην Φιλιππιάδα, όπου θα το βγάλουμε. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποδείχθηκε στις δύο γενικές συνελεύσεις που έγινε. Όντως δεν αποδείχθηκε. Εγώ λέω τα πράγματα πώς είναι. Μέχρι χθες το βράδυ δεν έχει γίνει κάτι.
Όχι, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, το θέμα του ΙΚΑ δεν είναι τόσο απλό όπως παρουσιαζόταν. Όταν παρουσιάστηκε το μισό, όχι ολόκληρο το θέμα, ήδη κάποιοι κάναν πίσω. Εγώ πιστεύω ότι για να βρει το δρόμο του Εθνικός πλέον, στο σημείο που έχει φτάσει, προσωπική μου άποψη πάλι, είναι αφού μπήκε ο Δήμαρχος μπροστά. Ανέλαβε προσωπικές ευθύνες. Υπάρχει η πρόταση να μπει στο Συμβούλιο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλοι παράγοντες εκεί από τη Φιλιππιάδα. Παλιοί πρόεδροι που συμμετείχαν και άλλοι. Η μόνη λύση είναι να αναλάβει ο πρόεδρος πλέον. Και να αναλάβει ο Δήμαρχος τη θέση του Πρόεδρου. Εκτός και βρουν κάποια άλλη λύση. Μπορεί ο κύριος Καλαντής, ο κύριος Δήμαρχος, να μπει στο ΔΣ του Εθνικού Φιλιππιάδος? Από ό,τι γνωρίζω, είπε, έχει και την πρόθεση ότι θα συμμετέχει. Πέρα από την πρόθεση, μπορεί νομικά? Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω κι εγώ καλά αυτό, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν μπορεί να μπει. Τέλος πάντων, δεν είμαι απόλυτος αυτό, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι... Δεν είμαι απόλυτος. Να σας πω τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται, το μόνο που ενδιαφέρει πλέον είναι το χρηματικό ποσό του ΙΚΑ. Η ομάδα και ο Εθνικός περνάει σε μια δεύτερη φάση, την οποία είναι αυτό που λέμε θα δούμε. Το μόνο που είναι αυτή τη στιγμή για τους εμπλεκόμενους και εμείς είναι το θέμα του ΙΚΑ. Από εκεί πέρα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις, υπήρχαν οι λύσεις, υπήρχε η πρόθεση, δεν υπήρχε όμως η εμπιστοσύνη, που είναι το σημαντικότερο. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που μιλάς, παράδειγμα, με τον Δήμαρχο, δεν μπορείς να μπεις σφήνα σε κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις. Σωστά, και το βλέπεις. Σωστά, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Μιλάμε με τον εκλεγμένο άρχοντα του τόπου, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το Δήμο Ζερού, αφού από τη στιγμή σας το λέει καθαρά ότι δεν μπορεί να μπείτε στο Συμβούλιο, απλώς έχουμε βγάλει Συμβούλιο, μάλλον θα βγάλουμε Συμβούλιο, γιατί ήταν πιο πριν από τις γενικές συνελεύσεις, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω ότι, κύριε Βασίλα, αυτό σας έκανε μετά αυτό, δηλαδή τη μη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας και των υπόλοιπων ατόμων που εκπροσωπείτε, έτσι, τα άτομα, ο κύριος Μωραήτης π.χ. από τη Λευκάδα και άλλα κάποια ονόματα που είχαμε πει εδώ στη συνέντευξη, ότι σας έκανε να φύγετε και να μην ξανασχοληθείτε με το Εθνικό Φιλιππιάδος, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι? Κοιτάξτε, το Εθνικό είναι μια ομάδα που πήγα, ήμουν 2 χρόνια, δέθηκα με τον κόσμο, πέρα από αυτό. Δεν θεωρώ, δεν υπήρξε εμπιστοσύνη, γιατί είναι το κλισέ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ τοπικιστικό φαινόμενο και αυτό πιστεύω ότι είναι και το πρόβλημα στον Εθνικό. Δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε κάτι άλλο. Συμφωνώ, είναι απολύτως. Το απόλυτο τοπικιστικό ζήτημα. Δηλαδή, γιατί να έρθει κάποιος άλλος, αλλά αυτά δεν βγήκε κάποιος άλλος να τα πει τα 2 προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Που ήμουν εγώ, παράδειγμα, στο Ειδικό Συμβούλιο, ή μόνο σε αυτή τη μικρή βοήθεια που πιστεύω. Να το πω αλλιώς, δηλαδή, και... κύριε Βασίλα, σας διακόπτω, να το πω αλλιώς, ότι σας αποθάρρυνε, δηλαδή μετά από τη μέθοδο αυτή, σας αποθάρρυνε να ασχοληθείτε ξανά με τον Εθνικό Φιλιππιάδος. Έτσι δεν είναι? Σας αποθάρρυνε, δηλαδή φύγατε στεναχωρημένος από τη Γενική Συνέλευση. Δεν θα πω ότι έφυγα και χαρούμενος. Εγώ να σου πω τι γίνεται. Δεν μπορεί κάποιος να σου απογορεύσει να έχεις φιλοδοξίες και όνειρα. Όχι, βέβαια, κανένας, έτσι. Αυτό το είχα πει και παλιότερα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα βλέπουν κάποια πράγματα στον τοίχο, τίποτα. Δηλαδή δεν βλέπουν πίσω από τον τοίχο. Δεν θέλουν, δηλαδή, η ομάδα να πάει. Δηλαδή, αν πεις εσύ τώρα, εγώ την ομάδα θέλω να την πάω να την κάνω πρωταθλητισμό, θα γυλάει μισή πλατεία. Ναι. Είναι μέχρι εκεί οι δυνατότητες, δηλαδή, της ομάδας όπως τη λειτουργούν. Είναι μέχρι εκεί, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ΙΚΑ, το οποίο δεν είναι, λύνεται. Δεν είναι. Ό,τι γίνεται με χρήματα, πιστεύω, λύνεται. Αρκεί να υπάρχει καλά, η διάθεση. Δεν είναι και μοναδική ομάδα στον κόσμο και στην Ελλάδα, να το πούμε, ότι χρωστάει στο ΙΚΑ, έτσι. Είναι όλες, ειδικά οι ομάδες στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία χρωστάνε όλες στο ΙΚΑ, έτσι. Πάμε, ναι. Όλες, να μην το πω όλες, αλλά επί το πλείστον το 90% οι ομάδες χρωστάνε, ναι. Και να πω, δεν είναι και το. Δηλαδή, αν δεν είναι το μέγιστο πρόβλημα, εννοείται. Ναι, αν αναλογιστείτε και τα χρέη που υπήρχαν πριν, που τα πήραν άλλες διοικήσεις και τα τρέξαν και αυτά, ναι, είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλώς είχαμε και μία προσυνάντηση, η οποία αποκλείστηκαν τα πάντα. Ναι. Αποκλείστηκαν τα πάντα από 5 ανθρώπους. Ναι. Και από εκεί πέρα λειτουργεί η ομάδα. Ωραία. Σας αποθάρρυνε να φύγετε από την Εθνική Φιλιππιάδος. Τώρα, στο διατάφτα, πάμε.
Ακούγεται ότι θα ασχοληθείτε με άλλη ομάδα και διακά οι πληροφορίες μου που ήταν οι σημερινές ότι θέλετε να ενεργοποιηθείτε και εσείς προσωπικά και τα άτομα από το οποία σας είστε μαζί, δηλαδή εκπροσωπείτε, να αναλάβετε τον PC Πρέβεζας. Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 3-4 χρόνια με το ποδόσφαιρο. Το αγαπάω και είναι ένα χόμπι. Όπως οι άλλοι έχουν το κυνήγι, έχουν το ψάρεμα, εμείς έχουμε το ποδόσφαιρο. Αν μου γινόταν η πρόταση για μια φανέλα όπως είναι αυτή της ομάδας της Πρέβεζας, βεβαίως και θα δεχόμουν, δεν το ζητάω καν. Υπήρχε κάποια συζήτηση? Τώρα θα να βγάλετε είδηση. Η δουλειά μου είναι να κάνω. Η δουλειά μου είναι. Θέλω να σας πω και την αλήθεια, οι πληροφορίες μου είναι ότι έχετε συζητήσει με κάποια άτομα. Εγώ να σας πω πάνω σε... Και ο δεν είναι κακό και... αυτό, απλώς δεν είναι, είναι κακό. Έτσι, όχι. Έτσι, όταν κάποιο ασχολείται με τα κοινά, θα εκτεθεί. Καλό δεν είναι. Μακάρι να ασχολείται. Δεν το συζητά. Να σας πω, βεβαίως, δηλαδή, αν μου γίνει η πρόταση και πιο επίσημα, θα την αποδεχθώ. Δηλαδή, έχετε πληροφορηθεί. Θέλω να ασχοληθώ. Ναι. Πιστεύω αυτά τα 3-4 χρόνια που ασχολούμαι, έχω μια μικρή πείρα. Και οι συνεργάτες μου, οπότε πιστεύω ότι μπορούμε αυτό να κάνουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνεργάτες σας. Θέλω να ασχοληθείτε ενεργά με τον PC Πρέβεζας, έτσι. Να σας πω το ρητό, λέει, τον έναν τον παίρνουν οι διαβόλοι και οι πολλοί παίρνουν την πόλη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, έτσι, δεν μπορώ να μην ρωτάω. Έτσι, βεβαίως, δεν είναι και εγώ να σας απαντήσω. Έχει το δικαίωμα να με ρωτήσεις τα πάντα. Και εσείς όπως έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση εγώ να ρωτάω, έχεις και εσείς και το δικαίωμα και την υποχρέωση να μην απαντάτε σε όσα σας. Έτσι δεν είναι. Έτσι, δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, κύριε Βασιλά, εάν συμφωνήσετε, έχετε κοβιδιάσει, ποια είναι τα προβλήματα εδώ του PC Πρέβεζας. Εάν συμφωνήσετε, δηλαδή θα αναλάβετε όλο το πακέτο του PC Πρέβεζας, μπαίνοντας και άλλα άτομα στο Συμβούλιο. Τα έχετε κοβιδιάσει αυτά? Εκτός από τα άτομα που είστε εσείς, να μπουν και άτομα από εδώ από την Πρέβεζα. Βεβαίως, άμα δεν μπουν από εκεί από την Πρέβεζα, πού θα μπουν τα άτομα? Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Σας λέω και πάλι, αν μας γίνει και επίσημα η πρόταση, βεβαίως και θα δεχτούμε. Δεν το συζητάω αυτό. Αυτό το βάζουμε. Περιμένετε να σας γίνει η πρόταση από το τωρινό συμβούλιο, εννοείται? Ναι, αν γίνει επίσημα η πρόταση, δεν το συζητάω. Θα σας λέω από τώρα, δεν υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση να αρνηθώ. Ή εγώ ή οι συνεργάτες μου. Πέρα από αυτό, εμείς σκοπεύουμε σε κάποια. Να κάνουμε κάτι καλύτερο που πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Όταν εννοείται κάτι καλύτερο, τι εννοείται? Να τρέξετε την ομάδα, να την πάτε για άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική? Αυτό είναι προαποφασισμένο. Αν ασχοληθούμε εδώ, ήταν να ασχοληθούμε με τη ΓΑΜΑ Εθνική για να πάμε για άνοδο. Δεν θα πάμε στην Πρέβεζα για να βγούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό δεν έπρεπε καν να το ρωτάτε. Εντάξει, εγώ πρέπει να το ρωτήσω. Μπορεί να θέλετε εσείς να αναλάβετε μια ομάδα, να την πάτε για πρώτη χρονιά, να δείτε πώς είναι το πρωτάθλημα, αν και το ξέρετε βέβαια. Το τοπικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό στην ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος, αν έχετε πληροφορηθεί, αν έχετε δει και αγώνες. Ναι, το παρακολουθούσα. Είναι μια μικρή, φέτος ειδικά ήταν μια μικρή Δέλτα Εθνική, έτσι. Φέτος ήταν το πρωτάθλημα μικρή... της Πρέβεζας ήταν το πιο δυνατό από όλα. Το ίδιο θα είναι και του χρόνου, εγώ πιστεύω. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι και του χρόνου θα είναι. Εκτός από τον Αχαίρον Καναλακίου, ο οποίος ανέβη. Είναι ο Τηλικράτης, είναι ο Πανευκάδης που είναι. Είναι ο Ρούρος, πάρα πολλές ομάδες. Είναι η Πρέβεζα, είναι, πώς το λένε, οι λευκαδίτικες ομάδες, οι οποίες είναι όλες πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Και... πάρα πολύ δυνατές και πολύ οργανωμένες. Ναι, ναι. Και πολύ οργανωμένες. Πάνω απ' όλα, εγώ, που είναι... ξέρετε, έζησα και κάποιο καιρό με το Τηλικράτη, συνυπήρξαμε εκεί με τα παιδιά. Οπότε γνωρίζω τα... Είναι και εκεί ο πρόεδρος που είδα και τις δηλώσεις του Γιώργου Βαγενάς που είναι φίλος μου. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Ναι, ναι. Και λέει και κάποια πράγματα, λέει τις αλήθειες, αλλά δεν τον ακούει κανένας. Ναι, οποία, κύριε Βασίλα, είχα τον κύριο Βαγγενό, ο οποίος έχει παραιτηθεί από πρόεδρος, βέβαια θα είναι στο Συμβούλιο. Ναι, γνωρίζω. Ναι. Είναι ο Τριαντάφυλλος ο Βλάχος, ο νέος ο πρόεδρος, ο οποίος ανακοινώθηκε και ο νέος προπονητής, ο κύριος Μπέκας. Εύχομαι καλή πορεία στον κύριο Μπέκα, να γνωριζόμαστε. Απλώς ήθελα να σας πω ότι γίνεται τώρα, εντάξει, είναι εκτός. Πώς το λένε, θέματος. Απλώς ήθελα να πω ότι σε συνέντευξη που δώσαμε με τον κύριο Βαγενά και μου έκανε εντύπωση ότι ο Τηλικράτης Λευκάδος θα πρέπει να παραδώσει τα αποδητήρια στον Δήμο. Και υπάρχει μια κόντρα τώρα και με τον κύριο πολίτη εκεί, τον πρόεδρο εκεί του αθλητισμού του Δήμου Λευκάδας.
που διώχνουν την Τηλικράτη Λευκάδος από το γήπεδο, παραδίδοντας τα αποδυτήρια. Βέβαια δεν είναι ηθικό σύστημα αυτό, απλώς να τα αναφέρω. Και μου είχε κάνει και εντύπωση και το ανέφερε ο κ. Βαγενάς, αλλά υπήρχε αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση. Αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αν έχετε ενημερωθεί κι εσείς, να υπάρχει κάποια λύση εκεί στη Λευκάδα. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ καταρχήν όταν ήμουν στη Λευκάδα, ο Τηλικράτης ήταν ο άρχοντας του γηπέδου. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Έτσι. Πέρα αυτό, είναι δύο ομάδες εκεί, δεν μπορώ να πω, γιατί είναι και οι δύο πρόεδροι. Και ο Πανλευκάδιος. Και ο Πανλευκάδιος. Πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να διωχτεί μια ομάδα μέσα από το σπίτι της. Μια ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι είναι σπίτι και του Τηλικράτη και του Πανλευκάδη. Είναι δύο ομάδες πόλης. Ο κόσμος εκεί πιστεύω να βοηθήσει την προσπάθεια των παιδιών περισσότερο ακόμα από τότε που ήμουν εγώ εκεί. Και να σεβαστεί ο κάθε δήμαρχος ή αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για το γήπεδο τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων που πληρώνουν, μοχθούν, χαλάνε από το προσωπικό τους μόχθο, τον προσωπικό τους χρόνο, μακριά από τις οικογένειές τους, να βοηθήσουν τα παιδιά για να παίξουν, να αθληθούν. Να τα τραβήξουν μακριά από ναρκωτικά και από άλλα, από άλλα κακά πράγματα. Μα γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο αθλητισμός. Αυτό θα πρέπει να σεβαστούν πρώτα. Έτσι. Κύριε Βασίλα, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε, κύριε Βασίλα, και στο κάτω-κάτω, γι' αυτό ψηφίζονται οι δημοτικοί άρχοντες, για να βοηθήσουν τα προβλήματα τα τοπικά. Για ένα πρόβλημα είναι ο αθλητισμός. Όπου ο αθλητισμός πιστεύω ότι δεν το χρειαζόμαστε μόνο προεκλογικά για να εκλεγόμαστε. Έτσι, η πολιτική για μένα, η πολιτική δεν πρέπει να εισχωρήσει στα αθλητικά σωματεία. Και όμως δυστυχώς έχει χωρίσει. Άλλη πολιτική του τοπικού άρχοντα των φορέων και άλλων των σωματείων. Αυτό δηλαδή βλέπουμε και τώρα και στη Φιλιππιάδα. Ανέκαθεν και τα προηγούμενα χρόνια εξαρτούνταν η ομάδα από τον τοπικό άρχοντα. Δεν είναι κακό, αλλά πιστεύω ότι μέχρι σε ένα σημείο. Όντως. Όχι παραπάνω δηλαδή, μέχρι ενός επίπεδου, όχι παραπάνω. Έτσι. Καλό είναι ο Δήμαρχος, θα πρέπει να βοηθήσει, η τοπική αρχή πρέπει να βοηθήσει τον αθλητισμό. Τα παιδιά, τα νέα, τους ανθρώπους που τρέχουν αθλητισμό, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν την προσπάθεια που γίνεται και, και τώρα στους καιρούς αυτούς που περνάμε τους δύσκολους, τους οικονομικά. Να επανέλθουμε κύριε Βασίλα στον επίση πρέβεζας. Εάν, όπως είπατε, θα σας γίνει πρόταση, θα αναλάβετε τον επίση πρέβεζας, έχετε ενημερωθεί καθόλου για τον επίση πρέβεζας, τι υλικό υπάρχει σε έμψυχο δυναμικό και τι υλικό υπάρχει για να υπάρχουν άμεσες υποχρεώσεις προς τρίτους. Γνωρίζω κάποια λίγα θέματα, δεν έχω επαρκή εικόνα. Πέρα από αυτό εκεί, οι οικονομικές οφειλές, ό,τι είναι, θα καλυφθούν πλήρως. Αν γίνει το deal τέτοιο, άπαντες θα είναι ικανοποιημένοι, πιστεύω. Δηλαδή στο βαθμό που μπορούμε. Αυτά σε πόσο χρόνο περισσεύετε ότι θα υπάρχει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα? Πιστεύω πως... Σας πιέζω εγώ, αλλά προσπαθώ να αντλήσω πληροφορία. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα, αν θα μας γίνει μια πρόσκληση, θα παρευρεθούμε, θα είμαστε... Θα γίνει γενική συλλένευση δηλαδή, ή έτσι εσωτερική συζήτηση, μάλλον εξωκοινοβουλευτική συζήτηση. Εξωκοινοβουλευτική συζήτηση δεν αποσκοπεί πουθενά. Ναι. Είναι σαν να μην έγινε. Μάλιστα. Πάντως έχετε κουβεντιάσει με κάποιους ανθρώπους από το συμβούλιο του ΠΣΥ Πρέβεζα, δεν είναι? Ναι, είχα μια μικρή ενημέρωση. Να σας πω κάποια πράγματα που λέγονται στον καφέ μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Το άνοιγμα είναι μεγάλο του ΠΣΥ Πρέβεζα, σε υποχρεώσεις οικονομικές εννοώ. Αυτό εκτός από ποδοσφαιριστές. Καλύτερα από μένα, γιατί εγώ απήχα. Εγώ ρωτάω. Σας το είπα. Εγώ απήχα από κάποια θέματα. Πέρα από αυτό, να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που κάποιος θέλει να ασχοληθεί με κάτι, το αγαπάει και πιστεύει ότι μπορεί, θα πάει μέχρι τα μέτρα που μπορεί. Όχι παραπάνω. Δεν κάνει να πάει κάποιος παραπάνω. Δηλαδή και σαν συμβολή προς τρίτους. Μέχρι εκεί που μπορεί ο καθένας. Εντάξει κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Θα τα ξαναπούμε πάλι, δεν θα σας αφήσω. Δεν θα σας αφήσω, σε χλωρό κλαρί να ξέρετε. Όχι, δεν πειράζει. Εμένα όχι, με καλή έννοια το λέω, έτσι πάντα. Έτσι. Όχι, πάντα, το συζητάμε. Εύχομαι να έχει καλή πορεία στην τρίτη εθνική το Καναδάκι, οι ομάδες που βγαίνουν πάνω, να υπάρξει καλή αγωνιστική περίοδος η καινούργια και να βρει και μέσα την καρδιά μου και να βρει και το δρόμο του εθνικός. Πέρα από τα προβλήματα που έχει, είναι αντιμετωπίσιμα, δεν είναι δύσκολο κάτι. Και πάλι να σας πω και το άλλο, ότι εγώ στον εθνικό, ότι μου ζητηθεί και μπορώ να βοηθήσω
μέχρι ενός σημείου θα το κάνουν. Μάλιστα. Και για υποχρεώσεις που έχει η ομάδα από τη φετινή περίοδο που έχουν, αν έχουν μείνει κάτι ή δεν έχουν ημέρες, μην σας λέω κάτι. Δεν ξέρω στους ποδοσφαιριστές αν χρωστάνε κάποια χρήματα. Εντάξει, ό,τι είναι, αν υπάρχει κάποιο φιλί και μου ζητηθείς και μπορώ, θα βοηθήσω και εκεί. Ωραία, εγώ πιστεύω θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Αν έχετε κάτι κι εσείς μέσα στην επόμενη εβδομάδα για τον PC Πρέβεζας, θέλω να μας ενημερώσει πρώτος, έτσι. Το υπόσχομαι αυτό ότι... Όχι εγώ προσωπικά, δηλαδή ο Πρίσμα, έτσι. Όχι, εγώ... Και το Sports Now, έτσι, και Sports Now, με τον Κώστα. Και ο κύριος Κολλιός, να μην μείνει... Ναι, έτσι. Σας υπόσχομαι ότι η πρώτη είδηση που θα είναι θα την έχετε μάθει κι εσείς. Πιστεύω να υπάρχει κάτι καλό, από εκεί πέρα έχουμε τη διάθεση να κάνουμε κάτι καλύτερο, πιστεύω. Ωραία. Γιατί μπορούμε, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ωραία, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο μας. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας.